Σε λίγες ημέρες θα παρουσιάσουμε δημόσια την μελέτη, και τότε όλοι θα εντυπωσιαστούν. Μια πολύ ωραία μελέτη, ένα πανέμορφο κτίριο, ένα κλειστό γυμναστήριο Ολυμπιακών Διαστάσεων, κάτι που λείπει από την πόλη της Κορίνθου, κάτι που λείπει από τον καλλικρατικό Δήμο Κορινθίου. Θα μπορέσει να μπει στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ του 2016-2020. Όχι, εμείς θα ξεκινήσουμε με δικούς μας πόρους, αλλά είμαι αισιόδοξος και έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Μπορείς την ότι πορεία, θα εξασφαλίσουμε δηλαδή χρηματοδότηση για αυτό το έργο, γιατί αυτό το έργο μας το οφείλει το κράτος. Το 2004 υπήρχε αντίστοιχη χρηματοδότηση πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ από κάποια λάθη που έγιναν τότε. Το έργο αυτό δεν κατασκευάστηκε. Πιστεύω ότι στο Υπουργείο Επάνω Αθλητισμού θυμώνται πράγματα, θυμώνται αυτά όλα τα γεγονότα, και πιστεύω ότι τα χρήματα αυτά θα εξασφαλιστούν ή από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είτε από άλλο, από κάποιο άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Κινούμεθα σε αυτή την κατεύθυνση και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Κοινωνικά παντοπολία, πρόγραμμα ΤΕΒΑ, Δήμαρχε. Για και κάτι άλλο εδώ, να κάνω μια αναφορά. Όσο και να προσπαθούν κάποιοι να εμποδίσουν το έργο αυτής της Δημοτικής Αρχής, εμείς θα το ολοκληρώσουμε και θα είμαστε υπερήφανοι. Θα είμαστε υπερήφανοι ενώ κάποιοι άλλοι διαχώρισαν τη θέση τους. Εμείς λοιπόν απαντήσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν μας έγιναν κάτι έτσι περίεργες ερωτήσεις. Έχετε άδεια για να κλείσετε το γήπεδο το ανοιχτό που είναι δίπλα στο σημερινό κλειστό γυμναστήριο? Έχετε άδεια για να χτίσετε το γήπεδο του τένις που δημοπρατήσαμε και είμαστε στη φάση της ανάδειξης εργολάβου? Στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο έργο. Είναι δυνατόν αυτονόητα να ρωτούν τον Δήμαρχε? Μπορεί να πάρεις λεφτά από το ταμείο ή να μπει σε ένα πρόγραμμα όταν δεν έχεις τις νόμιμες προϋποθέσεις? Δηλαδή άνθρωποι. Αυτές οι ερωτήσεις, κύριε Κάπο, έγιναν τον κύριο Σταυρέλη και το απάντησα. Τις ερωτήσεις αυτές τις κάνετε για να βοηθήσετε την κατασκευή ή να δημιουργήσετε εικόνα? Εγώ απαντώ, τις κάνει για να εμποδίσει την κατασκευή, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Εντάξει.